Η ΑΕΚ Κατσαμπά φιλοξένησε τον Ρούβα για την ένατη αγωνιστική της Α1Ε με τους γηπεδούχους στα πρώτα λεπτά να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην αντίπαλη εστία, με τους Καστελιανάκη και Φρόκου όμως να μην μπορούν να ανοίξουν το σκορ. Αυτό το έκανε στο 7ο λεπτό για λογαριασμό του Ρούβα ο Κόκκινος, καθώς του στρώθηκε η μπάλα και με ένα δυνατό σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής την έστειλε στα δίχτυα κάνοντας το 0-1. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι είχαν και την επόμενη σπουδαία ευκαιρία στο ΜΑΣ για δεύτερο γκολ, όταν μετά από κεφαλιά του Τσατσάκη η μπάλα κατέληξε ελάχιστα out λίγο μετά τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα. Στο 25, σε μια αντεπίθεση της ΑΕΚ, ο Φρόκου βρέθηκε απέναντι από τον Παπαδάκη, αλλά γκολκίπερ του Ρούβα έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ. Ενώ στην επόμενη φάση η ΑΕΚ βρήκε γκολ σοφάρισης με την εξαιρετική σέντρα του Μαυράκη και το άψογο τελείωμα του Άγγελου Καστελιανάκη που έφερε το 1-1 στο παιχνίδι. Ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Δάσκος είχε τις ευκαιρίες για την ανατροπή, αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Παπαδάκη. Μάλιστα, ο τερματοφύλακας του Ρούβα, όποτε χρειάστηκε στην επανάληψη, φώναξε παρόν στις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ και με σωτήρες επεμβάσεις κράτησε το 1-1 για την ομάδα της Γιάργερης, που επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε.